Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, τιμώντας την επέτειο των 50 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, παρουσιάζει σήμερα σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ με τίτλο «Ένας ζεστός Νοέμβρης», αφιερωμένο στον αγώνα του λαού και της νεολαίας απέναντι στη Χούντα, στους χιλιάδες ήρωες και ηρωίδες της αντιδικτατορικής πάλης. Μερικοί από αυτούς έχουμε την τιμή να είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Σας φίγγουμε, σύντροφοι και συντρόφισσες, θερμά το χέρι. Είμαστε περήφανοι για την αλήγιστη στάση των συντρόφων μας στις φυλακές, στην εξορία, στα μπουντρούμια της ασφάλειας, στην παρανομία, για τον πρωτοπόρο ρόλο τους στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Για όλους εσάς που φέρατε καλοκαιριά στην καρδιά του χειμώνα, όπως έγραψε ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής. Για όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που παραμένουν κνήτες με την ίδια πίστη στα ιδανικά τους, με την ίδια φλόγα στην καρδιά, όπως και τότε. Είμαστε περήφανοι για την οργάνωσή μας, την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, που ιδρύθηκε μέσα στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας, το Σεπτέμβρη του 1968, και έριξε στα σκοτάδια φως, έδωσε πνοή και ορμή στους αγώνες της νεολαίας. Μέσα από το ντοκιμαντέρ ζωντανεύουν οι αναμνήσεις ενός ζεστού Νοέμβρη, που έγινε τέτοιος μέσα από την τόλμη, την αφοβία, τη δίψα των φοιτητών, των εργατών, ολόκληρου του λαού για λευτεριά, για ζωή με δικαιώματα. Μέσα από τη σύγκρουση με τη μυρολατρεία και την αναμονή λύσεων από τα πάνω. Παρακολουθούμε τα πραγματικά γεγονότα, φωτίζονται άγνωστες πτυχές της περιόδου και της παράνομης δράσης του κόμματος και της ΚΝΕ, αντλούμε διδάγματα για τους σύγχρονους αγώνες. Το ντοκιμαντέρ είναι αποτέλεσμα συλλογικής, πολύμηνης, ανιδιοτελούς εργασίας των συντρόφων της Επιτροπής Προπαγάνδας του Κεντρικού Συμβουλίου. Με οδηγό τις επεξεργασίες του κόμματος για την περίοδο της δικτατορίας, την εξέταση πρωτότυπου αρχιακού υλικού από το αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής, την πολύτιμη βοήθεια συνεντεύξεων, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο, την ενέργεια, τη διάθεση που έδειξαν. Ευχαριστούμε επίσης τους συντρόφους Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αριάδνη Αλαβάνου, Δημήτρη Γόντικα, Γιώργο Καραγιάννη, Άλκη Παπαδήμα, Αλέκα Παπαρίγα, Λάμπρο Τόκα, Σπύρο Χαλβατζή, για τις πολύτιμες μαρτυρίες τους. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παρουσιάσουμε τον ντοκιμαντέρ οπουδήποτε αλλού, εκτός από το σημείο που γράφτηκε η ιστορία. Εδώ, στο Πολυτεχνείο, στο κτίριο Αβέροφ, στην καρδιά των γεγονότων. Σε αυτό εδώ το κτίριο που βρισκόμαστε, που έχει ποτιστεί κυριολεκτικά από το αίμα των φοιτητών, αφού εδώ μετέφεραν τους τραυματίες των συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής, στεκόμαστε σήμερα για να τιμήσουμε ένα σπουδαίο αγώνα που απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι όταν ο λαός εμπιστευτεί τη δύναμή του, μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Στη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον Νοέμβρη του 1973, η ιστορία επιμένει να μας καλεί να πάρουμε θέση στη σωστή πλευρά της. Και θα είμαστε πάντα εκεί, συνεπείς με την αγωνιστική παρακαταθήκη του λαού μας και με τις απαιτήσεις της εποχής. Τα συνθήματα «Έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», που κοσμούσαν τις πύλες του Πολυτεχνείου, παραμένουν τραγικά επίκαιρα στις μέρες μας, που βρίσκεται σε εξέλιξη η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπλοκή της χώρας μας στο έγκλημα και τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς φουντώνει, φέροντας μεγάλους κινδύνους για τον ελληνικό λαό, για να εξασφαλίσει μεγάλα κέρδη το κεφάλαιο. Συνένοχη στο έγκλημα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ακροδεξιών κομμάτων. Για ακόμη μια φορά,
και από αυτό το βήμα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, στον αγώνα που δίνει ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή για ελευθεριά και δίκαιο. Είναι απαίτηση να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε διευκόλυνση και στήριξη στους φωνιάδες των λαών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ο Νοέμβρης του 1973 έχει αποτυπωθεί στην ιστορία σαν μια κόκκινη ρογμή. Μια ρογμή που μπορεί να δημιουργήσει στο σύστημα η ταξική πάλη, ο ανηρήνευτος αγώνας με τους εκμεταλλευτές και την εξουσία τους, όποια μορφή κι αν παίρνει αυτή. Τιμάμε τον Νοέμβρη με το μοναδικό τρόπο που του αρμόζει, σαλπίζοντας πάλι ξεκίνημα νέους αγώνες για τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας, που στενάζει από την αντιλαϊκή πολιτική, την ακρίβεια, την εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας, την κρατική καταστολή, τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής. Συμβάλλουμε να δυναμώσει μέσα στο λαό και την νεολαία η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, η εμπιστοσύνη στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε, μαχητικά και αταλάντευτα, με αγώνες παντού όπου χτυπάει η καρδιά της νέας γενιάς. Στα σχολεία, τα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, τα μέλη της ΚΝΕ αναλαμβάνουν τον πρωτοπόρο ρόλο της οργάνωσης, της συλλογικής διεκδίκησης και αλληλεγγύης, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να γεννηθούν νέοι λαϊκοί ξεσηκωμοί. Χιλιάδες νέοι και νέες σηκώνουμε ψηλά το κόκκινο λάβαρο της αξιοπρέπειας, της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, της πάλης για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Το λάβαρο δηλαδή που κάθε φορά που το έπιασε στο χέρι του ο λαός έγραψε τη δική του ιστορία. Είμαστε σίγουροι ότι ο λαός μας με το ΚΚΕ στο πλευρό του θα γράψει νέες, λαμπρές σελίδες ιστορίας, θα φέρει ξανά το κατακαλό καιρό στη μέση του χειμώνα. Γι' αυτόν τον σκοπό χτυπά και η δική μας καρδιά. Αυτός ο σκοπός είναι η πηξίδα μας και η δύναμη να συνεχίζουμε, να σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και να κοιτάμε μπροστά. Ζήτω τα 50 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Ζήτω τα 55 χρόνια της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας.